παιδιά, η Ιωάννα εδώ και σήμερα θα δούμε πάλι το θέμα ενέργεια. ΠΑΝΙΚΟΣ Και πώ επηρεάζει επενδυτικά όλη την ελληνική οικονομία. Πριν προχωρήσουμε, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην πλατφόρμα τη Freedom24 που είναι ο χορηγό του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pin comment. Και παιδιά, αν το χρησιμοποιήσετε για να ανοίξετε τον δωρεάν λογαριασμό σα στη Freedom, εάν είστε με τον 25, παίρνετε την πρώτη σα δωρεάν μετοχή, έως 800 ευρώ, έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσεις, αλλά και κάτω των 25 να είστε, παίρνετε έναν ολόκληρο μήνα χωρίς καμία προμήθεια. Επίσης, τρέχει μια προωθητική καμπάνια έως τις 17 Απριλίου για το Πάσχα. Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στη Freedom ή αν ανοίξετε τώρα λογαριασμό στη Freedom, ανεξαρτήτου ηλικία, εάν βάλετε 2.000 ευρώ στον επενδυτικό σας λογαριασμό, παίρνετε μια δωρεάν μετοχή έως 700 ευρώ. Οπότε έχω αφήσει πληροφορίες στην περιγραφή του βίντεο για να δείτε πώς μπορείτε να πάρετε αυτή τη μετοχή. Και μια που εδώ, κάντε και ένα like σε αυτό το βίντεο και αφήστε ένα σχόλιο, έστω και μια καρδούλα βοηθάει πολύ με τον αλγόριθμο του YouTube. Το κανάλι δεν θα ήταν το ίδιο αν δεν μου δείχνατε αυτή τη βοήθεια. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εννοείται, εννοείται, κάντε ένα share αυτό το βίντεο σε κάποιον ή κάποια που πρέπει να καταλάβει ή θέλει να καταλάβει τι Γίνεται με το θέμα τη ενέργεια. Εδώ πρέπει να μιλήσουμε και για το καθιερωμένο disclaimer. Εννοείται πω ό,τι λέω στα βίντεο όμω σκοπό έχουν να ψυχαγωγήσουν και που δεν είδαν αποτελούν επενδυτικέ συμβουλέ. Δεν είμαι επιστοποιημένη επενδυτική σύμβουλο, οπότε πριν βάλουμε τα χρήματά μα σε οποιοδήποτε project ή σε οποιαδήποτε πλατφόρμα, κάνουμε ενδελεχή έρευνα για να είμαστε σίγουροι και σίγουρε ότι επενδύσαμε σωστά και πήραμε τη σωστή απόφαση για τα οικονομικά μα και τα χρήματά μα που δεν τα βγάζουμε έφτα. Όλα ξεκινούν από την αγαπημένη μα Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε, Αθήνα! η Ελλάδα! Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στόχο να συγκεντρώσει τα συμφέροντα του ευρωπαϊκού λαού, διατηρώντα κάθε έθνο τη δική του ταυτότητα και προάγοντα παράλληλα την ευημερία του. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν γίνει πολλέ, μα πάρα πολλέ προσπάθειε. Ήδη από την αρχή η Ένωση στόχευε να συγκεντρώσει τι αγορέ χάλιβα ή άνθρακα. Μετά άρχισε να υπάρχει η Οικονομική Ένωση με κατάργηση δασμών, την απελευθέρωση των υπηρεσιών. Η κοινή αγροτική πολιτική, η Σέγγεν και αποκορύφωμα όλων αυτών προφανώ ήταν το ευρώ. Μια κοινή ευρωπαϊκή προσπάθεια να υπάρξει ένα πολύ ισχυρό νόμισμα που θα καθιστούσε την Ευρώπη σε αντίστοιχη οικονομική δύναμη με τη ΣΥΠΑ. Όσο για την επιτυχία του ευρώ, όντω, το ξέρω ακούγεται κάπω, αλλά όντω. Πείτε με στα σχόλια αν θέλετε να κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο για να δούμε αυτό το θέμα ευρώ μόνο του. Και όλα καλά, λοιπόν, βλέπουμε ότι υπήρχε μια γενική συγκέντρωση πραγμάτων. Τι γίνεται όμω με την ενέργεια, Δεν είναι δηλαδή, θέλετε να μου πείτε, αρκετά σημαντικό κομμάτι για τη ζωή μα για να γίνεται κάτι στην Ένωση με αυτό. Προφανώ και είναι. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο και η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε θέσει οδηγία μέχρι το 2014 να υπάρχει μια ενιαία αγορά ενέργεια που θα μπορούσε να προσφέρει ενεργειακή αυτονομία αλλά και πολύ σημαντικό, σταθερότητα στους Ευρωπαίους πολίτες. Θα με πείτε υπάρχει κάτι τέτοιο. Όχι. Αλλά και τόσα χρόνια πηγαίναμε με ρυθμό χελώνα. Όταν έσκασε η ενεργειακή κρίση πέρυσι και μπήκε το αυγό στο. Θου κύριε φίλε, και το στοματή μου, είναι και μεγάλη εβδομάδα. Είναι τα όργανα του διαβόλου! χρειάστηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βγάλει οδηγίε για το πώ θα υπάρξει μια εύρυθμη εσωτερική αγορά ενέργεια. Τέλο πάντων, πίσω στα δικά μα, η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πει ότι μέχρι το 2014 όλε οι χώρε θα έπρεπε να είχαν μια υποδομή για τη διαπραγμάτευση των τιμών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Και δεν ήταν και πολύ πιεστικό για τι άλλε χώρε, αλλά για την Ελλάδα ήταν. Γιατί? Γιατί, παιδιά, αυτό ήταν μέσα στι διατάξει του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου. Σαν μια μεταρρύθμιση που θα απελευθέρωνε την αγορά ενέργεια στη χώρα μα. Πάντω τελικά στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Έγινε πραγματικότητα στι 18 Ιουνίου του 2018. Υπάρχει μια χρονοκαθυστέρηση, όπω πάντα. Και είναι το λεγόμενο χρηματιστήριο ενέργεια, εποπτευόμενο από τη ρυθμιστική αρχή ενέργεια. Μέτοχοι είναι η Λαγιέ με 22%, ο ΑΔΜΙΕ με 20%, η ΔΕΣΦΑ με 7%, το χρηματιστήριο Αθηνών με 21%, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη με άλλο 20% και το χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου με 10%. Όμω ενώ υπήρχε, ο έκπληξη δεν ξεκίνησε η λειτουργία του. Θα πείτε τι πιο σύνηθε να συμβεί. Everybody. Η πανδημία για να ξεκινήσει. Και έτσι την πρώτη εβδομάδα τη Καραντίνα, στι 23 Μαρτίου του 2020, έγινε η πρώτη συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Ενέργεια. Η πρακτική του λειτουργία σαφώ ξεκίνησε τον Νοέμβρη του ίδιου έτου. Είπαμε χρονοκαθυστέρηση. Το χρηματιστήριο λοιπόν έχει τέσσερι αγορέ, όπω είδαμε αναλυτικά σε αυτό το βίντεο που θα εμφανιστεί εδώ πάνω. Και γενικά η ενέργεια πλέον έχει γίνει ένα αγαθό που διέπεται και αυτό από τι γενικέ αρχέ τη οικονομική, την προσφορά και τη ζήτηση. Οι παροχηρεύματο ανεβάζουν τιμέ του για την επόμενη μέρα στο τέλο τη κάθε ημέρα. Η ζήτηση του ρεύματο δίνεται από το διαχειριστή του συστήματο και αυτά τα δύο ματσάρονται σε μια συγκεκριμένη τιμή. Τι συνέβη όμω τώρα από πέρυσι και εκτοξεύτηκαν οι τιμέ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι κυρώσει στη Ρωσία. Και μαντέψτε από πού παίρναμε όμω Ευρωπαϊκή Ένωση το 50% του αέριου μα. Σωστά. Οπότε οι κυρώσει φέραν αυξήσει των τιμών και εφόσον υπήρχαν ανάγκε για ρεύμα, κάθε πάροχο που έδινε προσφορά σε ιδιαίτερα υψηλέ τιμέ είχε και την αντίστοιχη ανταπόκριση. Βέβαια, όπω εξηγήσαμε και στο προηγούμενο βίντεο, λόγω τη απειρία του χρηματιστηρίου ενέργεια δημιουργήθηκαν και ορισμένε τρευλώσει. Για παράδειγμα, το χρηματιστήριο δεν είχε δικλείδα ασφαλεία για τη διακύμανση των τιμών. Στο παραδοσιακό χρηματιστήριο δηλαδή υπάρχει limit up και limit down. Εδώ τίποτα. Τη μια εβδομάδα βλέπαμε κέρδη 106% και την άλλη εβδομάδα χασούρα 80%. Επίση, ένα ακόμα χαρακτηριστικό ανοριμότητα του ελληνικού χρηματιστηρίου ενέργεια είναι ότι πέρυσι, μέχρι και τέτοια εποχή, το 100% του ρεύματο διαπραγματευόταν στη σπότα αγορά. Ό,τι αρπάξουμε σήμερα δηλαδή και για το αύριο καμία σκέψη. Όπω εξηγήσαμε, ξαναλέω και στο προηγούμενο βίντεο. Εν κατακλείδη, πάντω, παιδιά, από αυτά που βλέπω εγώ, το χρηματιστήριο ενέργεια όντω αποτελεί μια σωστή κίνηση προ την ενεργειακή ένωση τη Ευρώπη και πρέπει να δουλέψει σωστά, η επιτακτική ανάγκη. Γιατί πρέπει να προστατευτούμε ω πολίτε, αλλά και ω κράτο, απέναντι στον καιροσκοπισμό και τον οπορτουνισμό επενδυτικών κινήσεων ει βάρο των ζωών μα. Και φυσικά εμεί μπορεί να μην μπορούμε να επενδύσουμε απευθεία στο χρηματιστήριο ενέργεια, αλλά μπορούμε να επενδύσουμε στο ελληνικό χρηματιστήριο μέσω τη Freedom 24. Αν και η αλήθεια είναι ότι τώρα με τι πολλαπλέ εκλογικέ διαδικασίε εγώ αγχώνομαι. Πάντω, ναι, υπάρχει ένα asset για να επενδύσουμε εξ ολοκλήρου στο ελληνικό χρηματιστήριο μέσα από το ETF Greg.us με expense ratio 0,57%. Οκ, okay, μέτριο και 26 μετοχέ στο ενεργητικό του. Και πείτε με λοιπόν στα σχόλια, θα επενδύετε στην Ελλάδα τώρα ή όχι. Και αν ναι, γιατί. Και αν όχι, πάλι γιατί. Και βασικά, θα επενδύατε στην ενέργεια. Κλείνοντα λοιπόν, να ευχαριστήσουμε ακόμη μια φορά την πλατφόρμα τη Freedom24 που ήταν ο χορηγό του σημερινού βίντεο. Έχω αφήσει το προσωπικό μου link τόσο στην περιγραφή του βίντεο όσο και στο pin comment. Παιδιά, εάν το χρησιμοποιήσετε, ανοίγετε τον δωρεάν λογαριασμό σα στη Freedom και αν είστε άνω των 25, παίρνετε και την πρώτη σα μετοχή έω 800 ευρώ. Έτσι για να πάνε καλά οι επενδύσει. Αλλά και κάτω των 25 να είστε, παίρνετε έναν ολοκρομήνα χωρί καμία προμήθεια. Α! Και επίση, να το ξαναπώ και εδώ. Τρέχει μια προωθητική ενέργεια έω τι 17 Απριλίου. Έχω αφήσει πληροφορίε στην περιγραφή του βίντεο. Και είτε είστε 25 πάνω, είτε είστε 25 κάτω, δεν έχει κανέναν ηλικιακό περιορισμό. Εάν βάλετε στον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σα, δηλαδή αν ήδη έχετε λογαριασμό, ή αν τώρα τον ανοίξετε 2.000 ευρώ, παίρνετε άλλη μια μετοχή έω και 700 ευρώ. Αναμένω λοιπόν ερωτήσει ή απορίε για τόσα είδαμε σήμερα ή ιδέε για επόμενα βίντεο. Αυτά από εμένα σα φιλώ και τα λέμε αύριο.